να βγει μπροστά ο Τίμι Χόι, να τη δώσει ο Νεγκρίλα στον Ουγκουρεάνο και αυτός βαθιά παλιά για τον Κίρσου. Κίρσου τριπλάρι και σημειάζει την ερυθρόλεπτη άμυνα και το Σαργκάνι και σημειώνει το πρώτο γκολ για τη ρουμανική ομάδα στο 7ο λεπτό. Έκτο προς 7ο λεπτό. Ασφαλώς θα ξαναδούμε την πάση, ναι, εδώ. Βλέπετε πως ο Ρουμάνος κυνηγός εξουδετερώνει την αντίδραση των αμυντικών του Ολυμπιακού και με το αριστερό φαλσαριστό σουτ ευνηδιάζει τον Σαργκάνι από πλάγια θέση και ανοίγει το σκορ στο 7ο λεπτό. Επαναλαμβάνουμε, ο Σωρίν Κίρτσου, ο νούμερο 9 της Κραϊόβα, 25 ετών, δύο φορές διεθνής. Ο παίκτης που αντικαθιστά σήμερα τον γνωστό μας Καματάρου, ο οποίος είναι τρεις και φάουλ επί του Παπαδόπουλου, καταλόγησε ο Γάλλος διαιτητής. Εδώ μπελτεάνουμε το νούμερο 10, 31 ετών, 15 φορές διεθνής, Αούρικα Μπελτεάνου. Ο Μπάλατσι είναι κοντά στην μπάλα. Ο Μπάλατσι αφήνει πίσω στον και έχουμε το δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού από τον Ηρυμέσκου, το δεύτερο γκολ σε βάρος του Ολυμπιακού από τον Ηρυμέσκου, στο φάουλ αυτό της Κομπίνας, στο φάουλ αυτό της Κομπίνας που σημειώθηκε το 65ο λεπτό. Έγινε το φάουλ, θα πρέπει να ξαναδούμε τη φάση. Εδώ πανηγυρίζουν οι Ρουμάνοι, θα πρέπει να μας ξαναδείξουν την φάση. Ο Παπαδόπουλος είχε κάνει ένα φάουλ επάνω στον Μπάλατσι. Ο διαιτητής το καταλόγησε. Ο Μπάλατσι χτύπησε την μπάλα, την έδωσε πίσω προς τον Ήρυμε Στεφανέσκου. Παπαδόπουλος κέρδισε την μπάλα ο Τζογλάου με τον Ηρυμέσκου τώρα και το σουτ που αποκρούει ασθενός ο Σαργκάνης και ο Τσίκλεάνου βάζει την μπάλα στα δίχτυα. Ένα λάθος, άλλοι θα το πούν άτυχη στιγμή του Έλληνα τερματοφύλακα, άλλοι θα το πούν ανικανότητα να κοντρολάρει το σουτ του Ηρυμέσκου. Έδωσε την ευκαιρία στην ρουμανική ομάδα να σημειώσει το τρίτο γκολ. Το τρίτο γκολ, τρία λεπτά πριν να τελειώσει ο αγώνας. Έγινε το σούτ από τον Ηρυμέσκου. Ο Σαργκάνης μπλόκαρε πάνω στην μπάλα. Βρήκε στο στήθος του, δεν κατάφερε.